Αξιότιμε κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, αυτοεξοχότητες κύριε Πρέσβης, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αξιότιμε εκπρόσωποι φορέων και αρχών, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Είμαι ο Γιάννης ο Πρελεπές και σας καλωσορίζω εκ μέρους της Ναυτεμπορικής στο πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο με θέμα «Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο και η συμβολή της στην εθνική οικονομία». Συνηθίζουμε να λέμε δικαίως και με περηφάνεια ότι η ελληνική ναυτιλία είναι παγκοσμίως πρώτη. Όμως αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή η πρωτοκαθεδρία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών, αλλά μιας συνεχούς προσπάθειας όλων των μελών της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Και χάρη σε αυτή την αδιάκοπη προσπάθεια, η πρωτιά της έγινε πλέον διαχρονική, αλλά και ανθεκτική στον χρόνο. Τα χαρακτηριστικά που της επέτρεψαν να αποδειχτεί σχετικά πιο ισχυρή από τους άλλους κλάδους είναι η έμφυτη παγκοσμιοποίηση, η εξορισμού εξωστρέφειά της, η ευκολία προσαρμογής σε διαφορετικές συνθήκες και η αφοσίωση στον στόχο της διάκρισης. Και έτσι, στα χρόνια της μάχης για επιβίωση, η ελληνική ναυτιλία κέρδισε τη μάχη για κυριαρχία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και μέσα από τις παρουσιάσεις και το πάνελ, θα προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε την αδιαμφισβήτητη προσφορά της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία, να καταγράψουμε την διαρκή αναπτυξιακή της εξέλιξη και να σκιαγραφίσουμε κατά το δυνατόν τη μελλοντική της πορεία στο διεθνές ευμετάβλητο, οικονομικό, γεωστρατηγικό και πολιτικό περιβάλλον των καιρών μας. Απότερος στόχος μας είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας και όλων αυτών που ενδιαφέρονται για την πορεία του πιο κερδοφόρου κλάδου της ελληνικής οικονομίας. Και σε αυτό το διάλογο θα θέλαμε να συμμετέχετε και εσείς σήμερα με ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Επίσης, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα αξιολόγησης. Πριν αρχίσουμε τις εργασίες του συνεδρίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του πρώτου ναυτιλιακού φόρουμου της Ναυτεμπορικής. Αρχίζω από τους διακεκριμένους ομιλητές μας, που δέχτηκαν με χαρά να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, ευχαριστώ ιδιαίτερα την ομάδα διοργάνωσης του πρώτου φόρουμ, που δούλεψε αγόγιστα, με αφοσίωση και χαρά. Κλείνω με τους χορηγούς μας, χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και το European Community Shipowners Association που έθεσαν υπό την αιγίδα τους το φόρουμ. Τον χρυσό χορηγό μας, τον όμιλο της Eurobank, τους silver χορηγούς μας, την SAGIAN Global, το Hellenic Hull Mutual Association, τη HM Expo, την Olympic Shipping and Management SA, τη Space Hellas και το American Club. Τους bronze χορηγούς μας, την FF Group, την Manifest, οργανισμός Λιμένος Πειραιός, ότε Sat Maritel, Lexus. Τους υποστηρικτές μας, Alba, Baluco, Hiotelis Consultants, Marshall Island Registry, Νάσος Κυριακίδης και συνέτεροι, Περιμένης Electrical Services, τον χορηγό επιμέλειας ομιλιών και εντύπου ηλεκτρονικού υλικού Face-to-Face Consultants, τον χορηγό διερμηνίας Interpreted, τον χορηγό εκτυπώσεων Access, τον χορηγό οπτικοακουστικών Παπαθανασίου, τον Communication Design Red Pixel, τον χορηγό των κρασιών Κτήμα Α, τους Corporate Participants, Bureau Veritas, Ελληνικά Πετρέλαια και Τράπεζα Πειραιός, τους Media Sponsors, ElNavi, Εφοπλιστής, NAVS, NAVSGreen.gr, Ναυτικά Χρονικά, Safety for Sea and the Seas Nation. Και αναφέρω στο τέλος τη χορηγό της δεξίωσης, την εταιρεία Free Seas Incorporation, ακριβώς γιατί θα μας περιποιηθεί μετά το πέρας των εργασιών του φόρουμ. Και τώρα, καλώς στο βήμα, την πρόεδρο του Δυσσού της Πία Αθανασιάδης Ναυτεμπορική, κυρία Ειρήνη Αθανασιάδου. Κυρία Αθανασιάδου.